Με το βλέμμα στραμμένο σε μια σειρά από διεκδικήσεις, το τιμόν του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας επανέρχεται ο Κώστας Μαρχέλης, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει διάθεση. Όλοι μαζί ενωμένοι, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλοι οι δικηγόροι της Καλαμάτας, θα πρέπει να αγωνιστούμε να βελτιώσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας που συναντούμε στο επαγγελματικό μας βίο. Και μην ξεχνάμε ότι οι δικηγόροι όλης της Ελλάδος περάσαμε 1,5 χρόνο μια δύσκολη εποχή με κλειστά τα δικαστήρια εξαιτίας του κορονοϊού. Και πρέπει σιγά σιγά τα πράγματα να αποκατασταθούν και να έρθουμε σε μια τάξη. Τα προβλήματα άλλωστε του κλάδου, ειδικά αυτήν την περίοδο, είναι πολλά και η ανάγκη διεκδίκησης επιτακτική. Έχουν συσσωρευτεί υποθέσεις στα δικαστήρια, μεγάλος αριθμός υποθέσεων. 1,5 χρόνο τα δικαστήρια ουσιαστικά ήταν κλειστά, δεν γίνονταν τα δικαστήρια της Καλαμάτας και όπως όλη την Ελλάδα. Οι υποθέσεις αυτές έχουν μετατεθεί, δικάζονται τώρα σιγά σιγά μετά από πολλές αναβολές. Και είναι ταλαιπωρία και για τους δικηγόρους, δικάζουμε υποθέσεις μετά από πολλές αναβολές, αλλά και για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν βλέπουν ότι εύκολα θα λυθούν τα προβλήματά τους. Τα γενικότερα προβλήματα της δικαιοσύνης θα αντιμετωπιστούν βέβαια μόνο από το Δικηγορικό Συλλόγο Καλαμάτας, αλλά με προτάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας προς την Ολομέλεια των Προέδρων. Τα προβλήματα είναι γνωστά στους συμπολίτες μας. Το κύριο πρόβλημα είναι ουσιαστικά η αργησιδικία που υπάρχει, η μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην έκδοση, στην απονομή της δικαιοσύνης και στον χρόνο έκδοση των δικαστικών αποφάσεων. Και το δεύτερο είναι ότι η δικαιοσύνη πλέον έχει καταστεί από πολλά έτη ένα αγαθό πολυτελείας, ένα ακριβό είδος. Δεν έχουν εύκολα πρόσβαση οι πολίτες μας και πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εξαιτίας των οικονομικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν. Ελπίζουμε μέσω της Ολομέλειας να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, τα οποία είναι σοβαρά. Και σε κάθε περίπτωση, οι δικηγορικοί σύλλογοι οφείλουμε να είμαστε δίπλα στην κοινωνία, κοντά στους συμπολίτες μας. Καταληκτικά, ο Κώστας Μαρχέλης ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους δικηγόρους Καλαμάτας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν και που μου έδειξαν και με εκλέγουν για τέταρτη φορά στη δημητική θέση του πρώτου Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Τους διαβεβαιώνω ότι υπάρχει σχέδιο, υπάρχει διάθεση.